Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Άρτας χαιρετίζουμε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, αυτό το συλλαλητήριο χωρίς προηγούμενο, και πάνω απ' όλα στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις μεγάλες καταστροφές που έγιναν από τους μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία, στη Συρία. Είναι αγρότες, εργάτες και αυτοί που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Είναι τα παιδάκια που πνίγονται πρωί, μεσημέρι, βράδυ στα νησιά του Αιγαίου, από τους λαθρέμπορους, από τις εγκληματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι σε αυτούς. Είμαστε το ίδιο και εμείς. Πριν πολλά χρόνια ήμασταν στην ίδια κατάσταση και βιώναμε τα ίδια προβλήματα. Σήμερα ζούμε σε σπίτια παγωμένα που προσπαθούμε να ζεσταθούμε με ό,τι μπορούμε και μάλιστα με επικίνδυνα υλικά. Εδώ μας έχουν φέρει και είμαστε σήμερα στον δρόμο, γιατί βλέπουμε μια σειρά αγροτικά προϊόντα της περιοχής και του νομού μας να βρίσκονται στα ασύτητα. Είναι τα άρπαξαν οι έμποροι βιομήχανοι για ένα κομμάτι ψωμί στην κυριολεξία. Πολλές φορές και με ανοιχτή τιμή, που είναι η μόδα και ξεκίνησε από τα ακτινίδια. Μια παραγωγή με πολλά υποσχόμενη, γεμίσαν αεροπλάνα η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα και πήγαν στην Κίνα και μας είπαν βάλτε ακτινίδια. Βρήκαμε πόρους και αγορές να τα πάρουν. Στα ασύτητα τα ακτινίδια. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είπαν βάλτε ελιές, επενδύστε στην υλοκαλλιέργεια, το ελαιόλαδο θα το πάρουν οι Κινέζοι και μάλιστα θα το πάρουν όλο και εμείς θα τρώμε σπορέλαια. Στα ασύτητα για χρόνια το ελαιόλαδο. Τα εισπυριδοειδή με τη μεγάλη καταστροφή και αδιάθετα σαπίζουν στα χωράφια. Το λίπασμα για να πάρουμε ένα σακί θέλουμε 450 κιλά κλιμετίνη. 10 λεπτά στο χωράφι, 2,59 στο σούπερ μάρκετ στην πλατεία Κυρκής. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτά τα προβλήματα μας βγάζουν στον δρόμο. Με 2 ευρώ πετρέλαιο δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα μελίσια στα βουνά για να έχουμε παραγωγή. Αποφάσισαν και πήραν 1.000 νόμους, υλοποίησαν και μας φέραν εδώ που μας φέραν. Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, η κτηνοτροφία, ειδικά στην Ήπειρο, έχει μειωθεί 33% και πάνω. Δεν πάει άλλο. Απ' την άλλη πλευρά, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να πλησιάσει τα προϊόντα διατροφής στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Προσπαθούμε να πάμε να πάρουμε ό,τι είναι σε έκπτωση, ό,τι κοντεύει να λήξει, προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και αμφιβόλου προέλευσης. Η κατάσταση είναι τραγική. Τα παιδιά μας φεύγουν για άλλες χώρες, για το εξωτερικό. Δεν αντέχουν αυτή τη ζωή. Μαθαίνουν γράμματα για να γίνουν σερβιτόροι και για να γίνουν ξενοδοχοϋπάλληλοι, 16 ώρες τη μέρα δουλειά με ένα πολύ μικρό μισθό. Δεν πρέπει να ζούμε έτσι όπως μας σερβίρουν αυτή τη ζωή. Βγήκαμε στον δρόμο έπειτα από μεγάλη προσπάθεια, έπειτα από πολλές συσκέψεις και συζητήσεις με τους αγρότες και τους αγροτικούς συλλόγους. Από αυτό εδώ το σημείο να χαιρετήσουμε και την απόφαση του Μελισσοκομικού Συλλόγου Άρτας, τους μελισσοκόμους του νομού μας, που είναι ένας νομός με πολύ μεγάλη παραγωγή σε μελισσοκομικά προϊόντα, που συμπαραστέκονται και συμμετέχουν μαζικά στον αγώνα μας. Μπορούμε σήμερα να εκμεταλλευτούμε την επιστήμη και την τεχνολογία και να παράγουμε προϊόντα στα οποία θα έχουμε 100% αυτάρκεια. Δεν μπορούμε να βρούμε 5 κιλά ζάχαρη να ταΐσουμε τα μελίσια. Δεν μπορούμε να βρούμε 5 κιλά αλεύρι να φτιάξουμε ψωμί. Αυτοί που πανηγύρισαν ότι θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τρώμε με κρυσά κουτάλια και τα αγροτικά προϊόντα μας θα γίνουν ανάρπαστα στην ευρωπαϊκή αγορά, τώρα μας φέρουν πορτοκάλια από την Ισπανία, λάδι από την Τινησία, από το Μαρόκο, ελιές από την Χιλή, σπορέλαια αμφιβόλου ποιότητας. Είδατε που μας φέρανε, σε τι σημείο. Θα πρέπει να καταγγείλουμε την απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που αύξησε τις τελευταίες μέρες σε 9,6 τις εισφορές των ΕΦΚΑ των αγροτών. Καταλαβαίνετε, εδώ δεν μπορούμε να πληρώσουμε χωρίς αύξηση, μας βάλαν και αύξηση τώρα. Ζητούμε αντίστοιχα πράγματα με τους συναδέλφους αγρότες, όπως αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδότηση στις τροφές, στις μελισσοκόμικες μας τροφές, για να μην αναφέρω λεπτομέρειες πολλά
απλά θα πω ότι το κόστος παραγωγής έχει ξεπεράσει το 100%. Πέραν τούτου, έχουμε και άλλα θέματα καθαρά μελισσοκομικής φύσεως, του μελισσοκομικού κλάδου. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε περιορισμό στις πωλήσεις μας με τον νόμο 852. Δεν μας επιτρέπουν να πουλήσουμε πάνω από 10 κιλά ανά Κυψέλη και μόνο εντός της περιφέρειάς μας. Πράγματα τα οποία δεν είναι λογικά. Τα αιτήματα που προβάλλουν με την αγωνιστική κοινοποίησή τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι ζωτικής σημασίας για αυτούς, αφορούν την ίδια την επιβίωσή τους. Ο αγώνας τους είναι κρίσιμος για να μπορέσουν να μείνουν στο χωράφι και στον τόπο τους. Το εισόδημά τους έχει συρρυκνωθεί εξαιτίας του πολύ υψηλού και συνεχούς αυξανόμενου κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών παραγωγού, των ζημιών από την κακοκαιρία και τις ασθένειες στην παραγωγή και στο αγροτικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ και σήμερα δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα. Δεν μπορεί η αγροτική και κτηνοτροφική οικογένεια να ζήσει αξιοπρεπώς. Και ενώ το αγροτικό εισόδημα έχει καταποντιστεί, το κόστος ζωής στο χωριό έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, όπως και άλλοι κάτοικοι των χωριών και των πόλεων, καλούνται να πληρώσουν τα πανάκριβα προϊόντα, τους φουσκωμένους λογαριασμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση, τις μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα, στα ενίκια των παιδιών που σπουδάζουν και γενικότερα για όλα τα έξοδα της λαϊκής οικογένειας που είναι πιασμένη στα σαγόνια της ακρίβειας για να μπορούν να αυξάνουν κι άλλο τα αμύθιτα κέρδη τους, μια χούφτα εμποροβιομηχάνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διατροφής και της ενέργειας. Το εργατικό κέντρο Άρτας δεν συμπαραστέκεται στους αγρότες μας για λόγους καλής συμπεριφοράς. Είμαστε μαζί σας γιατί ο αγώνας σας δεν δίνει τόπο στην οργή, αλλά δίνει τον τρόπο που πρέπει να διεκδικούμε και να παλεύουμε για τα δίκαια αιτήματά μας. Είμαστε πάντα στο πλευρό σας, καταλαβαίνουμε τα προβλήματά σας και η αντανάκλαση της παραγωγής του εισοδήματος του δικού σας είναι και σε εμάς φτώχεια. Αν είναι φτωχός ο αγρότης, φτωχά είναι και τα μαγαζιά μας.